Καλημέρα σα. Καλή σα ημέρα. Θανάση και την Ειρήνη. Να ξεκινήσουμε με το Λονδίνο και το Θανάση Καβό. Θανάση, τι μεταδίδει το Βρετανικό Υπουργείο, εκεί Υπουργείο Άμυνα, αναφορικά με τις νέες πληροφορίες που υπάρχουν. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και το Υπουργείο Άμυνας με τις ενημερώσεις του, αρκετά γενναιόδωρο θα έλεγα όλες αυτές τις ημέρες, και ο Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας, ο οποίος αναδεικνύεται σε σημαντική φυσιογνωμία σε αυτόν τον πόλεμο και στον πόλεμο ενημέρωσης, θα έλεγα. Με συνεχή συνεντεύξη, λοιπόν, ο Μπεν Γουάλας και σήμερα, αυτό που είπε, το κεντρικό του μήνυμα, είναι ότι τα πράγματα αλήθεια δεν εξελίσσονται καλά για τους Ρώσους. Είπε πως αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον τα περισσότερα θύματα να είναι μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών, που εκτίμησε ότι νιώθουν απογοητευμένοι από την άθλια, όπως τη χαρακτήρισε η ηγεσία τους, και τον άθλιο σχεδιασμό. Είπε ότι πλέον έρχονται όλο και περισσότερο σε απόγνωση επί του εδάφους οι ρωσικές δυνάμεις, διότι βλέπουν ότι τα επιμελητιακά προβλήματα είναι πραγματικά και επιμένουν. Και ως ενδεικτικό αυτού παρέπεψε σε αυτή την περίφημη οχηματοπομπή στα βορειοδυτικά του Κιέβου. Στην συνέντευξή του στο BBC, ο Μπεν Γουάλας είπε ότι είναι αλήθεια πως αυτό το κομβόι έχει κολλήσει. Είναι πραγματικά κολλημένο, όπως είπε. Δεν έχει προωθηθεί εδώ και μέρες. Και αυτό είναι ένα ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι. Επίσης, πριν από λίγο σε μια άλλη ραδιοφωνική συνέντευξη, είπε ότι ακόμα και στις μεγάλες πόλεις που βλέπουμε ότι πλέον οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να τις περικυκλώσουν και αρκετές από αυτές τις έχουν περικυκλώσει, όταν επιχειρούν να εισέλθουν στην πόλη του Μπεν Γουάλας, τι αντιμετωπίζουν? Αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρή ουκρανική αντίσταση, είτε τελικά φεύγουν από την πόλη, είτε καταλαμβάνουν μόνο πολύ μικρά τμήματα, και αφού πρώτα έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες. Αυτό δεν ήταν το ρωσικό σχέδιο, τόνισε ο Βρετανός Υπουργός. Το Υπουργείο Άμυνας τώρα, στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του, τονίζει ότι πάλι στα βορειοδυτικά, κυρίως του Κιέβου, στις πόλεις όπως το Χοστόμελ, το Ιρπίν, το Βορζέλ και η Μπούσα, υπάρχουν πολύ σφοδρές μάχες, ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη επίθεση από πυροβολικό και από αέρος από τους Ρώσους, αλλά ότι αυτές οι πόλεις εξακολουθούν να ανθίστανται και να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, λένε οι Βρετανοί, βλέπουμε όλο και περισσότερους αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές. Όπως το έθεσε ο Μπεν Γουάλας πριν από λίγο, βλέπουμε ότι ο Πούτιν έχει αποφασίσει να αυξήσει τη βαρβαρότητα επί του εδάφους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τον Μπεν Γουάλας, να προσθέσω, επειδή ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ή τέλος πάντων την προοπτική η Πολωνία να δώσει αεροσκάφη στους Ουκρανούς. Είπε ότι η Βρετανία θα στηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Πολωνία ως χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά είπε πως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη η Πολωνία, ότι όχι μόνο θα βοηθούσε τους Ουκρανούς, αλλά πιθανότατα θα βρισκόταν στην ευθεία γραμμή πυρός των Ρώσων. Παρ' όλα αυτά επέμεινε ότι η Βρετανία θα σταθεί στο πλευρό όποιου συμμάχου λάβει την οποιαδήποτε απόφαση. Θανάση, επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι Βρετανοί και σε επίπεδο μυστικών πληροφοριών και σε επίπεδο Υπουργείου Άμυνας ή Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πέσει απολύτως μέσα. Προφανώς έχουν κάποιο δίκτυο όπου η πληροφόρησή τους είναι ακριβέστατη. Ναι, εδώ έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Και πριν την εισβολή, προφανώς, και μετά το τι ακριβώς εκτελήσεται στο έδαφος, το βλέπουμε, είναι αλήθεια, τουλάχιστον στην ενημέρωση που υπάρχει εδώ. Δεν ξέρω τι προφανώς βλέπουν ή δεν βλέπουν οι Ρώσοι, και το λέω αυτό διότι και πάνω σε αυτό που έχουμε συνεχείς ενημερώσεις από τη Βρετανία, δηλαδή για περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για την ενημέρωση που έρχεται μόνο από επίσημες πηγές στη Ρωσία. Αλλά φαίνεται ότι πράγματι οι στρατιωτικές πληροφορίες ασφαλείας των Βρετανών είναι ακριβείς. Και εδώ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία, μάλλον, η παρατήρηση που έκανε την Κυριακή ο αρχηγός ΓΕΘΑ στην ουσία, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων εδώ, ο Ναύαρχος Ραντάκιν, ο οποίος για πρώτη φορά, και το είπε ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια εκτίμηση, είπε ότι η στρατιωτική επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν είναι πλέον αναπόφευκτη, όπως ο ίδιος θεωρούσε ότι ενδεχομένως να ήταν πριν από την εισβολή. Και σχολίασε χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις 10 μέρες μέχρι τότε, 11 μέρες, αυτό που βλέπουμε είναι μια Ρωσία υποδεέστερης δύναμης από αυτή που περιμέναμε πριν από 12 ημέρες.